Κυρίες και κύριοι, έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόραση, στο στούντιο των Επικαίρων, τον κύριο Περικλή Βαλιάνο, καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και βεβαίως στέλεχος του ποταμιού, καθώς και τον κύριο Κυριάκο Χαρακίδη, βουλευτή του ποταμιού στην Δράμα, πρώην δήμαρχο Δράμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Κύριε Βαλιάνο, καλωσορίσουμε εσάς. Δεδομένου ότι είσαστε επισκέπτης εδώ στην πόλη μας, στη Δράμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Και βεβαίως, μου επιτρέπετε, κύριε Χαρακίδη, πρώτα έπρεπε να καλωσορίσουμε τον επισκέπτη μας, έτσι δεν είναι? Ήθιστε. Έτσι. Ως υπόδειγμα φιλοξενίας οι Έλληνες, έτσι πρέπει. Σήμερα είχατε μια δράση. Είχατε μια ενδιαφέρουσα, γενικώς έχετε ενδιαφέρουσες δράσεις στην περιφέρεια και στο πλαίσιο αυτής της δράσης επισκεφτήκατε, κύριε Βαλιάνο, και την πόλη της Δράμας. Νομίζω ότι περιοδεύεται σε Ανατολική Μακεδονία, κάπως έτσι δεν είναι? Το ποτάμι έχει στείλει μια σειρά από στελέχη του σε μια εκστρατεία στην περιφέρεια με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης και συναντάμε τον κόσμο για να του μεταφέρουμε αυτό το ευρωπαϊκό μήνυμα, το οποίο είναι έτσι ένα κεντρικό στοιχείο της πολιτικής φυσιογνωμίας του ποταμιού, αλλά βέβαια θέλουμε να συναντήσουμε και τους ανθρώπους της περιφέρειας για να ακούσουμε τις δικές τους απόψεις, αλλά και κυρίως να δούμε τις δημιουργικές τους δράσεις. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό αυτού του διήμερου που έχω συμμετάσχει σε αυτή την εκστρατεία. Η μεγάλη μου χαρά είναι ακριβώς ότι γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους και μου έδωσε μία μεγάλη εφορία να τους δω να δουλεύουν παραγωγικά, διότι με αυτούς τους ανθρώπους η Ελλάδα θα ξαναχτιστεί. Εννοείται με τα στελέχη του ποταμιού στην περιφέρεια? Όχι μόνο με τα στελέχη του ποταμιού. Και με διάφορες παράγοντες. Όχι, με τους ανθρώπους της περιφέρειας γενικότερα. Των τοπικών κοινωνιών δηλαδή. Των τοπικών κοινωνιών, αλλά βέβαια και τα στελέχη του ποταμιού, τα οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της δημιουργικής τοπικής κοινωνίας. Και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος ακριβώς για την ποιότητα του στελεχικού δυναμικού του κόμματός μας στην περιφέρεια. Mm-hmm. Κύριε Χαρακίδη, ενδιαφέρουσες είναι όλες αυτές οι δράσεις. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα την περίοδο αυτή που διανύουμε, μια περίοδο κρίσης, έτσι, οικονομικής κρίσης και μάλιστα έντονης οικονομικής κρίσης. Ναι, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ένα βασικό στοιχείο, ότι επειδή είναι η κρίση, επειδή ήταν τα μνημόνια και είναι τα μνημόνια και από ό,τι φαίνεται θα είναι και το μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, δεν σημαίνει ότι όλα τα άλλα πρέπει να πηγαίνουν πίσω. Όλα τα άλλα πρέπει να παραγνωρίζονται. Ίσα ίσα έχει αναδειχθεί η οικονομική κρίση, το οικονομικό πρόβλημα πάρα πολύ έντονα, έχει κυριαρχήσει. Προχθές ο Πρωθυπουργός Παπαντούς του Σταύρου του Θεοδωράκη είπε ότι το 70% του χρόνου μου τον καταναλώνω στη διαπραγμάτευση και δεν βγάλαμε άκρη ακόμη, φανταστείτε. Λοιπόν, και για τα υπόλοιπα όλα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι η προοπτική της χώρας, είναι η ανάπτυξη της χώρας, δεν ασχολείται κανείς. Δεν σημαίνει το γιατί έχουμε την οικονομική κρίση, δεν πρέπει να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα όπως κάνει το ποτάμι. Το ποτάμι από ιδρύσεώς του κάνει αυτό το πράγμα. Είναι κοντά στην κοινωνία, με τους εθελοντές του, με τα πολιτικά του στελέχη, σήμερα και με τους βουλευτές του και είμαστε συνέχεια στην περιφέρεια αλλά και σε διάφορες εκδηλώσεις. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε όλοι μας ότι το κράτος πρέπει να κινείται σε πολλά επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα αυτά που πρέπει να κινείται. Η κυβέρνηση, γι' αυτό έχει δόξα τω Θεώ και τόσους πολλούς υπουργούς, είναι για να κάνουν το κυβερνητικό έργο, το τομεακό έργο, στο κάθε κλάδο, για να μπορέσουμε να δούμε το κάτι διαφορετικό. Δεν βγήκε αυτή η κυβέρνηση για να λύσει το πρόβλημα της κρίσης και της διαπραγμάτευσης. Αν ήταν έτσι, θα έπρεπε να είχε προσλάβει 5 τεχνοκράτες να μιλάνε μόνο για την κρίση και τη διαπραγμάτευση και να φέρουν ένα αποτέλεσμα και να τελειώνει. Δεν είναι όμως εκεί. Η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Αυτό λέει το ποτάμι κάθε μέρα. Η χώρα δεν χρειάζεται να της πούνε ποια οριζόντια μέτρα πρέπει να πάρθουν για να εξοικονομήσουμε 6 δις. Αυτό και πρωτοετή φοιτητή να βάλεις των οικονομικών θα σου πει ότι άμεσα για να πάρεις λεφτά από κάπου παίρνεις από τους μισθούς, τις συντάξεις, το ΦΠΑ, τους έμεσους φόρους που λέμε στην Ελλάδα και είναι άμεση, τον ένφια και ούτω καθεξής. Αυτό δεν κατέκρινε η κυβέρνηση σημερινή. Γι' αυτό δεν εκλέχθηκε από τους πολίτες. Οι πολίτες ακούσαν μια κυβέρνηση που έλεγε
τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου, θυμάστε την πιστικότητα του Στρατούλη και μετά από τις εκλογές, αλλά χάθηκαν οι Δευτέρες σήμερα. Τη Δευτέρα θα καταργούνταν ο έμφυα, ότι δεν θα ακολουθούσαν το μέλι χαρδούβελι, ότι το 12.000 αφορολόγητο θα ήταν από τη Δευτέρα, το 751 έλεγε ο Σκουρλέτης θα ήταν από τη Δευτέρα. Εσείς είδατε τίποτα από τη Δευτέρα, ποια Δευτέρα? Ίσα ίσα, αυτό που συζητάμε σήμερα είναι ότι όλα αυτά τα ηφαισιακά μέτρα τα προηγούμενα ήρθαν στο τραπέζι με το χειρότερο τρόπο και βλέπουμε σήμερα όλοι μας ως πολίτες αυτής της χώρας να υλοποιείται, να πάει να υλοποιηθεί μάλλον το μέλι χαρδούβελι επί 5. Όχι επί 1, επί 5. Γιατί? Γιατί το μέλι χαρδούβελι κοστολογούνταν από την κυβέρνηση 980 εκατομμύρια την τότε, από το ΣΥΡΙΖΑ 2,5, και σήμερα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και μας λέει τα μέτρα τα οποία προτείνει είναι 14,5 δις. Σοβαρά μιλάμε? Γι' αυτό εκλέχθηκε αυτή η κυβέρνηση, για να πάρει καινούργια ηφαισιακά μέτρα τα οποία θα μας υποδείξουν ή θα συμφωνήσουμε ή θα υποδείξουμε εμείς, για να μην λέμε θα μας τα υποδείξουν οι ξένοι, η κυβέρνηση. Όποιος θα τα πληρώσει αυτά εδώ? Παρά τα αυτά όμως, και κάνω το ερώτημα και στους δύο, παρά τα αυτά όμως, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Και σε μια διαπραγμάτευση, όπως λένε και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πολλά στελέχη της κυβέρνησης, σε μια διαπραγμάτευση τέτοια, μια κρίσιμη και σοβαρή διαπραγμάτευση, σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να κάνουμε και πίσω. Δεν έχουμε την. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι θα κερδίσουμε σε όλες τις. Σε όλα τα διαπραγματευτικά στοιχεία τα οποία θέτουμε, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι σωστό, προφανώς, ότι μια διαπραγμάτευση είναι ένας συμβιβασμός όπου δεν κερδίζουν και τα δύο μέρη το 100%. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλο όμως από αυτό το οποίο λέμε, ότι πρέπει να έχουμε στόχους σαφείς για τη διαπραγμάτευση και δεύτερον, αυτό που λέει το ποτάμι, το λένε όλα τα στελέχη μας, όλοι οι βουλευτές μας, δεν πρέπει να μπούμε πάλι στη λογική των οριζόντιων μέτρων. Όποιους συμβασμούς και αν κάνουμε, όπως και να κοστολογήσουμε τα καινούργια μέτρα, δεν μπορεί να ξαναγυρίσουμε σε αυτήν την καταστροφική πολιτική, η οποία στο κάτω-κάτω έδιωξε από την εξουσία τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και αν αυτή η κυβέρνηση συνεχίσει την ίδια τακτική, θα τη διώξουμε. Μα βλέπετε όμως ότι οι εταίροι μας, βλέπετε ότι οι δανειστές είναι, επιτρέψτε μου τη λέξη, σκληρά καρύδια. Δεν καταθέτουν εύκολα τα όπλα και συνεχίζουν να πιέζουν μέχρι και τελευταία στιγμή. Να σας πω κάτι. Ακούσατε εχθές, φαντάζομαι μάθατε τι είπε ο κύριος Σόιμπλε. Ότι είναι πολύ πιθανή μια χρεοκοπία της χώρας, έτσι. Όλοι το λένε, δεν το λέει ο κύριος Σόιμπλε μονάχα. Η πολιτική των οριζοντίων μέτρων δεν μας επιβλήθηκε από έξω. Αυτή ήταν μια επιλογή των δικών μας κομματικών κυβερνήσεων, γιατί δεν θέλανε να κάνουν τίποτα άλλο. Οι ξένοι τους λένε, θα εξοικονομήσετε 2 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω τι. Αν αυτά τα 2 δις θα τα βγάλεις από την πλάτη του φτωχού λαού, του χαμηλοσυνταξιούχου και του χαμηλόμισθου, ή θα τα βγάλεις από τους φοροδιαφεύγοντες και από τους υψηλόμισθους, αυτό είναι δική σου επιλογή. Αυτό που επιλέξανε αυτοί να κάνουν είναι να το βγάλουν με το πιο εύκολο τρόπο. Δηλαδή να το βγάλουν από τους φτωχούς. Αυτό που έκανε η προηγούμενη, δηλαδή, κυβέρνηση. Η προηγούμενη, και εμείς δεν ξέρουμε τι προσπαθεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε, πληροφορούμεθα από έμεσες και ανεπίσημες πηγές, είναι ότι το ίδιο πράγμα θα κάνουν. Καταλάβατε, αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές που τουλάχιστον υπομορφή εξαγγελιών ακούμε. Ξεθοριάζουν και είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και την άλλη μέρα γίνονται ροζ και την άλλη μέρα ξανακοκκινίζουν. Την μια μέρα στείνεται σκηνικό ρήξεως, την άλλη μέρα στείνεται σκηνικό συμφωνίας. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε. Θέλουμε να στηρίξουμε για να βγούμε από την κρίση, να βγούμε από τα μνημόνια. Και επαναλαμβάνω, να στηρίξουμε για μια έντιμη συμφωνία που θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της χώρας, αλλά, όχι πάλι στα οριζόντια μέτρα που θα σπάσουν την πλάτη πλέον, διότι δεν μπορεί να σηκώσει αλαβάρι του φτωχού κόσμου. Αυτό λέμε εμείς. Η έντιμη συμφωνία, πώς την εννοείτε την έντιμη συμφωνία? Μια έντιμη συμφωνία, φαντάζομαι, που έχει να κάνει κυρίως με το λαό, έτσι δεν είναι? Και κυρίως με τα χαμηλά εισοδήματα. Όχι, δεν είναι αναγκαστικό να είναι για τα χαμηλά εισοδήματα. Θα είναι μια εξοικονόμηση πόλων, θα είναι μια συμφωνία η οποία δεν θα επιτρέπει την επιστροφή στα αλόγιστα καταστροφικά ελλείμματα. Θα είναι μια συμφωνία δημοσιονομικής πειθαρχίας σύμφωνα με αυτήν το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο ισχύει. Αλλά από την άλλη μεριά θα είναι μια συμφωνία η οποία θα εισάγει μεταρρυθμίσεις και η οποία συμφωνία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διοίκηση
το κοινωνικό κράτος ή το φορολογικό σύστημα. Αυτού του τύπου τη συμφωνία. Αυτές τις λεπτομέρειες θέλουμε να ακούσουμε. Και εμείς θα το στηρίξουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια νεφελώδη κατάσταση που ακούμε διάφορα προπαγανδιστικά. Και μόνο. Μάλιστα. Κύριε Χαρακίδη, ποια είναι η κατάσταση στο ελληνικό κοινοβούλιο? Καταρχήν, πριν να απαντήσω, να πω λίγο. Ναι. Στο θέμα αυτό της συμφωνίας, η οποία ναι. την ακούμε ότι είμαστε κοντά, είμαστε πάρα πολύ κοντά, αλλά ακόμη δεν την έχουμε δει. Αυτό, ακριβώς αυτήν τη φρασιολογία που περιγράφεται, την ακούμε τρεις μήνες. Ότι είμαστε κοντά, είμαστε έτοιμοι και την άλλη ημέρα, όπως είπε και ο κύριος Βαλιάνος, ακούμε το αντίθετο. Δεν βάζουμε κόκκινες γραμμές, δεν είμαστε κοντά, να βάγγιζε το ένα, να βάγγιζε το άλλο, στο επόμενο Eurogroup, στο έκτακτο Eurogroup, στο Euro... Είναι όμως, κύριε Χαρακίδη, είναι όμως και τα διπλωματικά παιχνίδια τα οποία παίζονται, έτσι, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν θα διαφωνήσω. Εκβιαστικά μόνο... διλήμματα τα οποία τίθενται από τη μία πλευρά, σενάρια τα οποία αφήνονται να διαρρεύσουν από την άλλη και όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Μόνο που υπάρχει μια μικρή διαφορά, για μένα πολύ μεγάλη, ότι ο χρόνος ο οποίος χάθηκε τον κέρδισαν οι ξένοι και δεν τον κέρδισε η Ελλάδα. Ο χρόνος ο οποίος χάθηκε, αν είχαμε ένα διαπραγματευτικό ατού, αν είχαμε δηλαδή κάπου να ελπίζουμε ότι πιέζονται οι ξένοι, ότι αν η Ελλάδα βγει από το ευρώ, αν η Ελλάδα πτωχεύσει, θα συμβεί κάτι κακό και σε αυτούς, έχει τελειώσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Σήμερα έχουν όλες οι χώρες, όλες οι οικονομίες έχουν προετοιμαστεί για την έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωζώνη. Είναι απολύτως προετοιμασμένες και οι κραδασμοί οι οποίοι θα δημιουργήσουμε δεν θα είναι αυτοί που θα ήταν πριν από 6 μήνες, πριν από ένα χρόνο ή πριν από 2 χρόνια. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε και να μην νομίζουμε ότι εμείς διαφεντεύουμε όλο τον κόσμο, ότι εμείς είμαστε το κέντρο, εν πάση περιπτώσει, της οικονομίας της παγκόσμιας. Άλλωστε τη φρασιολογία αυτή την έχει αποποιηθεί πλέον και ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης. Θα αλλάζαμε τον κόσμο όλο, συνέχεια θα αλλάζαμε όλη την Ευρώπη και τελικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε ορισμένα πράγματα στη χώρα μας. Είδαμε μια υποτίθεται διαπραγμάτευση και δυστυχώς ακόμη οι Έλληνες πολίτες δεν το βλέπουν έτσι όπως το βλέπουμε εμείς. Είδαμε μια διαπραγμάτευση δηλαδή να γίνεται τρεις μήνες σε κενό περιεχομένου, χωρίς να γίνεται τίποτα. Ένα mail Βαρουφάκη στις 20 Φεβρουαρίου και με αυτό το mail είμαστε όλο αυτό το διάστημα. Είδαμε ένα Βαρουφάκη να κάνει Dolce Vita στην Ευρώπη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ευτυχώς συνήλθανε και το τελευταίο δεκαήμερο άλλαξε η διαπραγματευτική ομάδα και με επικεφαλής τον Τσακαλώτο, τον αναπληρωτή υπουργό, βλέπουμε κάποια πράγματα να προχωράνε, να προχωρά η διαπραγμάτευση μάλλον. 10 μέρες γίνεται διαπραγμάτευση, δεν γίνεται σκληρή διαπραγμάτευση 3 μήνες. Αυτό που βλέπουμε είναι τα αποτελέσματα όμως αυτής της όποιας διαπραγμάτευσης γινόταν πριν και αυτής που γίνεται τώρα είναι πολύ, πολλαπλά οδυνηρότερα από ό,τι το Φεβρουάριο. Και σήμερα θα πρέπει να έρθει η κυβέρνηση και να συμφωνήσει πάνω σε αυτά τα δεδομένα τα οποία η ίδια είχε προτείνει το Φεβρουάριο. Κανένας δανειστής δεν μας έχει πιάσει από το λαιμό. Το αν λέει ο Σόιμπλε ότι πιθανότερη είναι η χρεοκοπία της Ελλάδος από τη σωτηρία της, αυτό το λέει γιατί βλέπει μπροστά του τα στοιχεία και την προοπτική την οποία έχουμε. Και έτσι είναι. Όταν στις 12 του Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, σε 2 μέρες, όχι στο απότερο μέλλον, πρέπει να πληρώσουμε 750 εκατομμύρια δόσεις στον ΔΝΤ, θα την πληρώσουμε? Θα την πληρώσουμε. Έχουμε δηλώσει ότι θα πληρωθεί. Οκ. Από πού την πληρώνουμε αυτήν, κύριε Γκέρτα? Από τους κουμπαράδες που σπάσαμε των ταμείων των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Έτσι. Mm-hmm. Αν δοθούν και τα χρήματα από τους Δήμους, οι οποίοι δηλώσανε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ προχθές ότι δεν θα τα δώσουν, θα πληρώσουμε τη δόση. Τους μισθούς και τις συντάξεις του τέλους του μήνα, και πάλι μιλάμε για το δημόσιο, γιατί η κουβέντα δεν μπορεί να ανοίξει παραπάνω, που πρέπει να ανοίξει παραπάνω η κουβέντα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόνο ο δημόσιος τομέας, υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας. Υπάρχει ένα εκατομμύριο 300.000 άνεργοι και 300.000 παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό. Η ανθρωπιστική κρίση αυτή δεν αντιμετωπίζει με τα 200 εκατομμύρια τα οποία θα δώσει η κυβέρνηση και βλέπετε τα αποτελέσματα ήδη ποια είναι. Ότι
Το κομμένο ρεύμα τελικά σε πόσες οικογένειες είναι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, με τις 300.000 που λεγότανε. Είναι μερικές χιλιάδες. Και βεβαίως είναι πολύ σοβαρό και για αυτούς. Για όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να μην έχει ρεύμα σήμερα ο πολίτης. Αλλά τα μεγάλα λόγια λεγόντουσαν. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης έχει τελειώσει. Δεν μιλάει κανείς απολύτως. Τελευταία φορά που είπε υπουργός για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, άντε και για 10 μέρες μετά. Έχει τελειώσει το πρόγραμμα αυτό εδώ. Μόνο που ο λαός, ο πολίτης, ψήφισε 36% και έδωσε αυτήν την πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πίστεψε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τώρα μου δίνετε πάσα για να κάνω το ερώτημα στον κύριο Βαλιάνο. Οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δημοσιεύονται τις τελευταίες ημέρες, συνεχίζουν να δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος συνεχίζει να στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να στηρίζει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως συνεχίζει να στηρίζει την διαπραγματευτική πολιτική. Να το κάνω ως ερώτημα. Την διαπραγματευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, να βάλω και ένα ερωτηματικό στο τέλος. Η επικοινωνιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό το πράγμα. Δεύτερον, λέτε ότι είναι μόνο θέμα επικοινωνιακής πολιτικής όμως. Φυσικά, η επικοινωνία, όπως τα ακούει ο κόσμος από τα κάπου, εκεί διαμορφώνεται η κοινή γνώμη. Είμαστε 3 μήνες μόνο από τις εκλογές. Φυσιολογικό είναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει 90% αυτή τη στιγμή στην κυβερνητική του θητεία, το οποίο εξανεμίστηκε. Αυτά εξανεμίζονται. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με τις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να κρίνουμε με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει αυτό το οικονομικό βάρος που περιέγραψε ο κύριος Χαρακίδης. Υπάρχει νομίζω όμως και μια πολύ σοβαρή διεθνής διάσταση, την οποία θέλουμε να τονίσουμε με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης. Αυτή η τακτική, η διαπραγματευτική, δήθεν εγώ τη λέω, γιατί δεν διαπραγματεύονταν. Έλεγαν ότι διαπραγματεύονταν, ήταν ο Βαρουφάκης και δεν διαπραγματεύονταν. Αυτή η τακτική απομόνωσε την Ελλάδα από την Ευρώπη. Όχι μόνο από τους εχθρούς της, δηλαδή εκείνους οι οποίοι είχαν εκ προημίου αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει το Brexit, πρέπει να φύγουμε, αλλά και εκείνους οι οποίοι ήταν όλοι μαζί μας. Είχαν απελπιστεί όλοι. Είμαστε 18 εναντίον ενός. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό για την Ελλάδα, να το δεις. Είχαμε απομονώσει και τους φίλους μας. Δεν ήταν όλοι που θέλανε να μας διώξουν. Κάποιοι θέλανε. Αλλά όλοι θέλανε να μας βοηθήσουν. Κανείς, ακόμα και η Μέρκελ, ακόμα και ο Σόιμπλε, αν διαβάσετε κάτω από τις γραμμές, δεν θέλει να φύγει η Ελλάδα, διότι οι συνέπειες θα είναι ανεξέλεγκτες. Δεν ευνοεί όμως ακόμη και αυτή η λεγόμενη πολιτική γεωγραφία στην Ευρώπη. Δεν ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η μοναδική αριστερή κυβέρνηση. Εμείς τη χαλάσαμε. Υπήρχε μια ευρύτερη υποστήριξη στην Ελλάδα ασχέτως της κυβερνητικής αλλαγής, ασχέτως αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερή κυβέρνηση ή δεν είναι. Υπήρχε, βεβαίως υπήρχαν και ο Σούλτς και οι Σοσιαλδημοκράτες και όλοι αυτοί. Ήταν διατεθειμένοι, ο Γιούνκερ, ακόμα και σήμερα υπέγραψε κοινή δήλωση ο κύριος Τσίπρας με τον Γιούνκερ προχθές. Έτσι. Ακόμα και σήμερα ο Γιούνκερ αγωνίζεται να μην φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Λοιπόν, εμείς μέχρι τώρα με τον τρόπο που διαπραγματευτήκαμε, ψεύτο διαπραγματευτήκαμε, υπονομεύσαμε και την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για το μέλλον της χώρας στην διεθνή πραγματικότητα, στη διεθνή θεσμική τάξη. Αυτά τα πράγματα με μια ελαφρότητα μυαλού και καρδιάς αγνοηθήκανε. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή, να στηρίξουμε την μάχη, τον αγώνα εναντίον εκείνων που θέλουν να διώξουν την Ελλάδα από την Ευρώπη. Mm-hmm. Πού υπάρχει μια τέτοια ομάδα? Με βασική προϋπόθεση όμως. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση που θέτει το ποτάμι στη στήριξη αυτού του αγώνα? Ότι θα διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα κοινής αποδοχής. Αυτό είναι θέμα για όλη την κοινωνία, για όλη την Ελλάδα, για όλες τις πολιτικές δυνάμεις τις ευρωπαϊκές του τόπου αυτού. Δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου, ενός κόμματος με ένα μεσιανικό στυλ. Πήραμε τις εκλογές με 36% και άλλοι τις πήραμε με 45% και άλλοι τις πήραμε με 54%. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι όλοι μαζί οι οποίοι θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ελλάδα να κάτσουμε υπό συνθήκες ισοτιμίας, αμοιβαίου σεβασμού, να καταλάβουμε ότι διαπραγματευόμαστε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και όχι τη μια μέρα πυροτεχνήματα αυτά, την άλλη μέρα πυροτεχνήματα τα άλλα και να μην ξέρουμε σε τι να στηρίξουμε ή να μην στηρίξουμε. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Χαρακίδη, παίζει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα το σενάριο του δημοψηφίσματος και νομίζω ότι και χθες ο Υπουργός Συντονισμού το έθεσε και πάλι ότι είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί
να γίνει ένα δημοψήφισμα, όμως σε συνεργασία με τους δανειστές μας. Σε συνεργασία δηλαδή, γνωρίζοντάς το οι εταίροι μας. Πώς το βλέπετε εσείς ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Τι? Το ερώτημα αυτό μπαίνει. Τι θα ρωτήσει, γιατί μέχρι σήμερα μιλάμε, δημοψήφισμα ή εκλογές. Κανένας δεν μας έχει πει. Τι θα ρωτήσει τον ελληνικό λαό, λέτε. Ναι. Τι θα πούμε στον ελληνικό λαό? Ψηφίστε στο δημοψήφισμα αν συμφωνείτε με τη συμφωνία που σας φέραμε ή αν συμφωνείτε με ένα-ένα τα μέτρα. Δηλαδή θα έχουμε ένα μακρινάρι ψηφοδελτίου το οποίο θα λέει, ερωτηματολογίου, συγγνώμη, το οποίο θα λέει συμφωνείτε με τον ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ. Ποιο θέλετε όχι, να έχουμε, 15, 16, 17 ή 18. Εκεί θα χαθεί η μπάλα, φαντάζομαι. Έτσι, εκεί δεν γίνεται. Μα τότε, αν δεν ρωτήσουμε για ένα-ένα τα μέτρα και ρωτήσουμε για όλη τη συμφωνία, ο κόσμος όλος θέλει να κλείσει συμφωνία για να ξεκινήσει η οικονομία να λειτουργεί. Έχει γίνει πάυση πληρωμών προς τράπεζες, έχει γίνει πάυση πληρωμών προς παντού. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν κινείται ούτε στο ελάχιστο η ανεργία προς τα κάτω, μόνο φεύγει ο κόσμος. Τρεις μήνες τώρα ΣΥΡΙΖΑ, πείτε μου πόσο κόσμο σταμάτησε ο κόσμος να φεύγει στο εξωτερικό. Δεν έπρεπε να σταματήσει, δεν πέρασε κάτι πιο αισιόδοξο? Παραμένουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ υψηλά. Γιατί διαπραγματεύεται σκληρά. Την επόμενη μέρα που θα έρθει η συμφωνία η έντιμη αυτή και θα πρέπει να πληρώσουμε όλοι, ξέρετε που θα πάνε? Στα Τάρταρα. Γιατί ο κόσμος έτσι λειτουργεί αυτή τη στιγμή, περιμένει ακόμη αυτή την κυβέρνηση που ψήφισε, δεν πιστεύει ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Και όμως είναι μπροστά. Τι θα κάνουμε με το δημοψήφισμα? Θα πούμε ως τον Πόντιο Πιλάτο, εγώ νύπτω τα σχήρας μου, πείτε εσείς ο λαός τι να κάνουμε με αυτόν, με τον Ιησού Χριστό. Άρον, άρον, σταύρο στον αυτόν, να τον σταυρώσετε, αλλά το κρίμα σε εσάς και στα παιδιά σας, είπε ο Πόντιος Πιλάτος. Αυτό θα πούμε στον ελληνικό λαό? Αυτή είναι υπεύθυνη πολιτική, είναι υπεύθυνη κυβέρνηση? Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας να λειτουργήσει με τον ύπτο τα σχήρας μου? Δεν είναι δυνατόν. Αν θέλει να ανοίξει τα σχήρας του, ή θα πρέπει να παραιτηθεί ως κυβέρνηση και θα πει ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα δεδομένα, ή θα πάει σε εκλογές έντιμα, όμορφα και ωραία, και από εκεί και πέρα, ό,τι πει ο ελληνικός λαός. Ό,τι έκανε δηλαδή και η προηγούμενη συγκυβέρνηση, η μνημονιακή, θα κάνει και αυτή η αντιμνημονιακή, θα πάρει τις πατάτες τις καυτές για να τις δώσει στον επόμενο, μόνο που τότε ήμασταν ένα βήμα για να βγούμε στις αγορές. Τελειώναμε με το μνημόνιο, με τα τελευταία μνημονιακά μέτρα. Σήμερα αρχίζουμε με τους αντιμνημονιακούς, το νέο μνημόνιο, τις νέες συμφωνίες, νέα συμβόλαια, μόνο στην ονοματολογία αλλάζουμε, όπου θα έχουμε την ενδιάμεση συμφωνία με τα μέτρα αυτά και ήδη διαστόματος πρωθυπουργού έχει λεχθεί ότι πάμε για τη μεγάλη συμφωνία του Ιουνίου. Η οποία μεγάλη συμφωνία τι θα λέει, παροχές ή θα λέει νέα μέτρα, αλλά θα συμφωνήσουμε και νέες προοπτικές για το ποτάμι, τι λέει? Φέρτε μας νέα συμφωνία και τώρα να στηρίξουμε μαζί σας, φέρτε μας και την επόμενη μεγάλη συμφωνία. Κάντε το όσο πιο γρήγορα επιτέλους μπορούμε να λειτουργήσει αυτή η οικονομία, αυτή η αγορά. Πώς φέρτε όμως, εδώ κύριε Χαρακίδη, λίγο να μείνουμε εδώ, πώς όμως να γίνει η συμφωνία, πώς όμως, ανεφόρον, έτσι? Όχι βέβαια, ποτέ δεν, έτσι, δεν υπάρχουν, πολύ, δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αν πάει ανεφόρον η κυβέρνηση να συμφωνήσει ότι το ποτάμι θα ψηφίσει τη συμφωνία αυτήν, επειδή δηλώσαμε ότι θα είμαστε μαζί τους. Διαφωνείτε λοιπόν με τι? Διαφωνείτε με την διαπραγματευτική τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση? Διαφωνείτε με τις κόκκινες γραμμές που θέτει? Διαφωνείτε με τα μέτρα τα οποία προτείνει? Με τι διαφωνεί το ποτάμι? Διαφωνούμε επί της αρχής καταρχήν. Επί της αρχής διαπραγμάτευσης? Όχι του τρόπου, το πώς διαπραγματεύονται, το πώς δηλαδή οι διαπραγματευτές είναι με τους εταίρους. Εμάς μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο. Διαπραγματεύονται σήμερα τι? Το αν θα παραμείνει ή όχι ο ΕΜΦΙΑ, όχι. Δηλώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα παραμείνει. Το αν θα είναι ενιαίος συντελεστής ή όχι, φαίνεται ότι θα είναι ενιαίος και αρκετά υψηλός του ΦΠΑ. Συζητάμε τι, αν θα μπει το αφορολόγητο ή όχι, δεν θα μπει. Αν θα αυξηθεί το στο 751 μισθός, δεν θα αυξηθεί. Άρα βλέπουμε από τα 4-5 που ανέφερα ότι μόνο τα εφησιακά παραμένουν. Το ποτάμι λέει, εντάξει, μιλάτε, δεν θα βάλετε τίποτα για μεταρρυθμίσεις. Δεν θα βάλετε τίποτα για ανάπτυξη αυτή τη χώρα. Πώς θα επανεκκινήσει η οικονομία? Πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις? Η ρευστότητα των επιχειρήσεων, πώς? Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες? Δεν πρέπει. Δεν έπρεπε πριν σκεφτούμε οτιδήποτε να δούμε? Επιχειρήσεις, κόκκινα δάνεια, αναπτυξιακός νόμος, χωρίς κόστη μεγάλα
για το κράτος. Αλλά με πολλαπλό αποτέλεσμα. Και δεν περνάνε όμως, δεν κατατίθενται στην Βουλή νομοσχέδιο. Πριν από δύο μέρες μιλήσαμε και τηλεφωνικά, όπου είχε κατατεθεί και ψηφίστηκε μάλιστα επί της αρχής και από το ποτάμι το νομοσχέδιο, παραδείγματος χάρη, για τον ελληνικό αθλητισμό. Ένα νομοσχέδιο ήταν αυτό. Δεν υπάρχουν όμως συχνές καταθέσεις τέτοιων νομοσχεδίων. Όχι, και το είπα και στη συνέντευξή μας. Ότι περνάει σχέδιο νόμου και γίνεται νομοσχέδιο έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό. Δεν περνάει νομοσχέδιο συνολικό για τον αθλητισμό. Πέρασε ο Κατρούγκαλος έκτακτα μέτρα για τη δημόσια διοίκηση, για τις προσλήψεις των καθαριστηλών, εκεί που παίζει το θέμα. Εκεί που παίζει Κατρούγκαλος Κωνσταντοπούλου. Το επικοινωνιακό είπε ο κύριος Βαλιάνος. Πολύ καλά το ξέρουν και το χειρίζονται πολύ καλά. Μόνο και οι πέτρες που ετοιμάζουν οι πολίτες, πολύ καλά ξέρουν που θα τις στείλουν τις πέτρες. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι μόνο όλα τα πράγματα επικοινωνιακά. Προσλήφθηκαν οι καθαρίστριες και πολύ καλά και ψήφισε και το ποτάμι. Προσλήφθηκαν ήδη από τις 29 Απριλίου οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Ωραία. Λειτουργήσε η ΕΡΤ με διαφορετικές συνθήκες. Προσλάβαμε το προσωπικό, προσέξτε, και πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Αλλά διοίκηση δεν έχει η ΕΡΤ για να ξεκινήσει να λειτουργεί με το καθεστώς της δημόσιας τηλεόρασης και όπως ήταν πριν. Λέγεται ότι... Πληρώνει όμως σήμερα ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Πληρώνει η ΕΡΤ και πληρώνεται αυτός ο κόσμος από την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Εγώ δεν είδα όμως να μειωθεί η ανεργία για τον ιδιωτικό τομέα κατά ένα άτομο. Δεν είδα μια επιχείρηση να σωθεί. Δεν είδα να πάρθουν μέτρα για να ξεκινήσει αυτή η επανεκκίνηση της οικονομίας. Mm-hmm. Και για να κλείσω λίγο, κύριε καθηγητά, στο θέμα του δημοψηφίσματος και των εκλογών, το ποτάμι είναι ξεκάθαρο. Αν θέλετε να κάνετε ένα από τα δύο, έτσι κι αλλιώς, όποιο και να κάνετε, την ίδια επίπτωση έχει στην οικονομία και στον κόσμο. Άρα, κάντε εκλογές, έντιμα και ωραία, να γίνουν εκλογές και αν θέλετε πάρτε και ένα ποσοστό πλειοψηφικό πάνω από 40%, να σας το δώσει ο κόσμος και να έχετε μόνοι σας κυβέρνηση, να μην έχετε και άλοθη ότι έχετε και τον ακροδεξιό χώρο, τον ΑΝΕΛ. Να είστε μια καθαρά αριστερή κυβέρνηση, όπως λέτε, και όχι μια αριστερά του τίποτα, όπως λέει ο κύριος Πανούσης. Mm-hmm. Κύριε Βαλιάνο, για το ίδιο θέμα. Να πω για το θέμα του δημοψηφίσματος, θέλω την άποψή σας. Το δημοψήφισμα είναι μια υπεκφυγή καθαρή. Δηλαδή, σας έχουν εκλέξει, έχετε τη δύναμη, έχετε τη λαϊκή στήριξη, κυβερνήστε. Αν δεν περάσει όμως. Παρένθεση, αν δεν περάσει αυτή η συμφωνία και δεν περάσει επειδή οι δανειστές μας πιέζουν σε διάφορες κατευθύνσεις. Δεν βλέπω περίπτωση να μην υπάρξει μια συμφωνία. Το θέμα είναι να θα είναι καλή ή κακή συμφωνία και από ό,τι δείχνει τώρα θα είναι μια κακή συμφωνία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεύτερον, σχετικά με το άλλο ερώτημα που θέσατε, δεν υπάρχει νομοθετικό έργο. Περνάνε αποσπασματικά μέτρα επικοινωνιακά από τα οποία απευθύνονται σε διάφορες πελατειακές ομάδες για ψηφοθυρικούς λόγους. Να αναφερθώ και στην περίπτωση της παιδείας. Περάσανε κάποια μέτρα στην παιδεία, τα οποία ήταν εντελώς πρώτον αποσπασματικά και δεύτερον καταστροφικά. Δηλαδή, μας γυρίζουν σε μια κατάσταση στην παιδεία όπου κυριαρχούν οι διάφορες κομματικές ομάδες, οι διάφορες συναλλαγές, οι οποίες καταστρέψαν την παιδεία μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει συνολικό έργο, νομοθετικό, πολιτικό κτλ. Υπάρχει μια παράλυση η οποία έχει καταστρέψει την οικονομία, όπως είπε ο κ. Χαρακίδης, και αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται εν κενό μέσα σε ένα ροζ ή κόκκινο συννεφάκι επικοινωνιακό. Αυτό γίνεται. Και αυτό για μας είναι τεράστιο πρόβλημα, διότι είπαμε θέλουμε να υποστηρίξουμε, αλλά δεν υπάρχει το ανεφόρον, σαφέστατα δεν υπάρχει το ανεφόρον. Η δική μας κόκκινη γραμμή είναι αυτό που το οποίο σας είπα. Όχι άλλα οριζόντια μέτρα. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Θέλουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ξεμπλοκάρουν την οικονομία. Οι οποίες θα αλλάξουν τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η δημόσια διοίκηση και το κομματικό κράτος. Και εκεί έχουμε κακά δείγματα. Ο τρόπος που επιλέχθηκαν αυτοί οι οποίοι θα διοικήσουν την ΕΡΤ. Παραδείγματος χάρη. Ο τρόπος που επιλέχθηκαν διάφοροι για να στελεχώσουν την παιδεία, για να τα νοσοκομεία και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ κακά δείγματα για μια συνέχεια κομματικής λογικής, η οποία ήταν και αυτή η οποία κατέστρεψε τη χώρα. Και ο κ. Χαρακίδης και εσείς μιλήσατε για μεταρρυθμίσεις. Όντως, το μεγάλο ζητούμενο είναι οι μεταρρυθμίσεις και είναι ένα ζητούμενο όχι των τελευταίων τριών μηνών, είναι ένα ζητούμενο των τελευταίων δεκαετιών, θα έλεγα. Εδώ όμως τώρα, στην δεδομένη στιγμή, έχουμε τον
τον νυν υπερπάντων αγώνα. Έτσι τουλάχιστον παρουσιάζεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Να τελειώσει η υπόθεση της διαπραγμάτευσης, να γίνει μια συμφωνία έντιμη για τον ελληνικό λαό και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και τις μεταρρυθμίσεις. Τι λέτε από αυτού? Δεν είναι ότι προτεραιότητα, δεν είναι, δηλαδή πρώτη είναι αυτή. Πρώτη δεν είναι δύο αυτή. Ξεχωριστά ζητήματα. Η έντιμη συμφωνία θα περιλαμβάνει και μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις. Και το θέμα είναι εάν εσύ είσαι διατεθειμένος αυτές τις μεταρρυθμίσεις να τις κάνεις. Δεν μπορεί να έρχεται ο Πρωθυπουργός προχθές στη Βουλή και να λέει ότι εμείς δεν λειτουργούμε με τη λογική του κομματικού κράτους και τα πράγματα να δείχνουν ότι λειτουργεί με την λογική του κομματικού κράτους. Λοιπόν, υπογράφουμε μεταρρυθμίσεις τις οποίες δεν εφαρμόζουμε. Ή αρνούμεθα να υπογράψουμε μεταρρυθμίσεις. Αυτά εμείς δεν πρόκειται να τα στηρίξουμε. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν εμείς μιλάμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε, θα περιληφθούν μέσα σε αυτό το συνολικό πακέτο, είτε άμεσα είτε σε κάποιο δεύτερο χρόνο, ο οποίος όμως δεν θα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, η πραγματική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και η κατάλυση του κομματικού κράτους. Τελείως. Αυτό είναι. Και όχι άλλα οριζόντια μέτρα. Αυτή είναι και τρίτον και τέταρτον και τελευταίο. Μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και στη δημόσια διοίκηση σημαίνει αξιολόγηση. Δεν μπορείς να δαιμονοποιείς την αξιολόγηση, να πεις η αξιολόγηση είναι καπιταλισμός, δεν ξέρω τι που λένε διάφοροι τρελοί εκεί μέσα. Δεν υπάρχουν τρελές φωνές οι οποίες ακούγονται. Λοιπόν, αξιολόγηση του έργου του δημοσίου υπαλλήλου. Κατανομή με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης. Το ποτάμι από την πρώτη στιγμή ήταν υπέρ της αξιολόγησης. Με ποιο τρόπο βέβαια αξιολόγηση? Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το συμφωνήσουμε. Μα βέβαια. Διότι δεν θα γίνει έρχονται μια κομματική αξιολόγηση, ναι. Δεν θα γίνει με προσωπικά κριτήρια ποιος μου αρέσει, ποιος δεν μου αρέσει. Πρέπει και εκεί να καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Αυτή είναι η λογική, η πολιτική του ποταμιού. Σε όλα αυτά τα θέματα. Θα πούμε με ποιους κανόνες θα γίνεται η αξιολόγηση. Πώς θα εξασφαλίσουμε το αδιάβλητο της αξιολόγησης. Τη μη κομματικότητα της αξιολόγησης. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, όμως τα τελευταία 15 χρόνια το θέμα της αξιολόγησης είναι στην πρώτη γραμμή, όπως λέμε, κάθε κυβέρνησης, αλλά παιδεία ποτέ δεν έχει βρεθεί ένας κοινός τόπος, ναι, προκειμένου, ναι, να προχωρήσει αυτή η αξιολόγηση. Γιατί η κυβέρνηση πάντοτε τη θέτει διαφορετικά και οι δημόσιοι υπάλληλοι με τα συνδικαλιστικά τους όργανα διαφορετικά θεωρούν ότι πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Νομίζω υπάρχει εκεί ένα διέξοδο, πολύ σωστά το λέτε, διότι είναι κάποιοι που θέλουν την αξιολόγηση και κάποιοι άλλοι που θέλουν την κομματική αξιολόγηση. Και τα δύο αυτά είναι απαράδεκτα. Άρα, ούτε πρόφαση των συνδικαλιστών και τα λοιπά για να μην γίνεται αξιολόγηση, δηλαδή να έχουν το βέτο στα συμβούλια της αξιολόγησης, αλλά ούτε και μια άλλη αξιολόγηση του τύπου, ξέρω εγώ, που έγινε πριν από κάποιο καιρό, συνεντεύξεις, παραδείγματος χάρη, όπου εκεί αφήνεις ανοιχτή την πόρτα για υποκειμενικές, προσωπικές, κομματικές κρίσεις. Λοιπόν, θα βάλουμε τα, θα τα βρούμε. Δεν είμαστε, ας πούμε, σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Αν υπάρχει η πολιτική βούληση, ο μόνος που την έχει είναι το ποτάμι αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς το λέω ακόμα. Αλλά πού θα πάμε? Νομίζω η προοπτική, όταν αναδειχθούν τα διέξοδα αυτών των πολιτικών, το μέλλον το πολιτικό στην Ελλάδα θα περάσει μέσα από το ποτάμι. Όχι σαν κόμμα με τη στενότερη έννοια, αλλά μέσα από τις πολιτικές γραμμές και τις πολιτικές προτάσεις και τις πολιτικές μεθοδολογίες που βάζει το ποτάμι. Εγώ είμαι απόλυτα αισιόδοξος γι' αυτό. Κύριε Χαρακίδη, στην τελευταία σας τοποθέτηση, όταν μιλήσατε για τη συγκυβέρνηση, ήσασταν κάπως, δεν ξέρω, απαξιωτικός όσον αφορά την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μια κυβέρνηση η οποία, είπατε, με ένα κομμάτι αριστερό και ένα κομμάτι της άκρας δεξιάς. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι καλά πάει αυτή η συνεργασία. Ότι δεν χωλαίνει πουθενά, ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν λύνει κανένα. Μέχρι στιγμής δεν ήρθε κανένα δίλημα στην κυβέρνηση, στους κυβερνώντες. Γιατί όταν θα πει το δίλημα, θα υπάρξει το πρόβλημα και μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να γίνει μόνο μεταξύ ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ. Για μένα είναι, και για μας, για το ποτάμι, αλλά και για όλους τους Ελληνές, είναι η κριτική που ασκείται στη συγκυβέρνηση, που πολύ εύκολα έχει δημιουργηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει με τον ακροδεξιό χώρο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Έτσι, ή τον ακροδεξιό χώρο της δεξιάς, με την έννοια που βρίσκεται ενδιάμεσα της Χρυσής Αυγής και της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εμείς η κριτική μας είναι εκεί όσον αφορά την συγκυβέρνηση, αλλά από εκεί και πέρα
Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει δώσει και δείγματα γραφής λειτουργίας. Ποιο είναι ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας που έρχεται, που είναι ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι με το αεροπλάνο και με τη φρεγάτα και δεν ξέρω εγώ τρεις την ώρα και παίζει με τα εθνικά θέματα. Ότι όλοι τους, είπα πριν και για τον Βαρουφάκη, είναι το Ελτζεβίτα κάνουνε. Στις πλάτες όμως αλωνών. Πληρώνει εκεί ο κόσμος για όλα αυτά εδώ. Πείτε μου εσείς, όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί και συμπεριλαμβανομένου και του Καμένου, τι έχει γίνει. Ποια η απόφασή του για τα σαπάκια που έχω κάνει την ερώτηση στη Βουλή και έχω επίκαιρη ερώτηση την οποία δεν έχει έρθει. Προσέξτε, έχω κάνει επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τα σαπάκια. Τα 5 αεροπλάνα τα οποία θα πληρώσουν 500 εκατομμύρια ευρώ, όταν δεν βρίσκουμε εμείς 200 εκατομμύρια για να βρούμε για την ανθρωπιστική κρίση, είδατε την περιγραφή που έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Από πού τα βρήκε για να τα δώσει. Και σήμερα πάμε να δίνουμε 500 εκατομμύρια εκεί για 5 σαπάκια, όταν η ίδια εταιρεία είπε ότι είναι η χειρότερη λύση που επιλέχθηκε. Προσέξτε. Απάντησε όμως η πλευρά του κυρίου Καμένου, έτσι. Απάντησε ο κύριος Καμένος. Ότι ήταν μια συμφωνία η οποία ήταν αυτό, με την προηγούμενη κυβέρνηση. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι. Η απάντηση που έχει δώσει ο Καμένος είναι σε μένα. Ναι. Και μου έχει δώσει εγγράφος την γραπτή ερώτηση τη δική μου, στην οποία περιγράφει 20 αποφάσεις που αφορούσαν το θέμα αυτό, οι 19 την προηγούμενη κυβέρνηση και η μία, η οποία ήταν η νούμερο 1 του 2015 που πάρθηκε λίγο μετά από τις εκλογές, λίγο μετά τις εκλογές, η οποία ήταν του Κισέα που έδινε το ok για να παρθούει, να γίνει αυτή η συναλλαγή. Δεν υπάρχει καμία προηγούμενη απόφαση από την προηγούμενη κυβέρνηση για να πάνε να το κάνουν. Η απόφαση πάρθηκε τότε. Και αυτό είναι η γραπτή απάντηση προς εμένα. Στην επίκαιρη ερώτηση, την οποία έχω υποβάλει εγώ στη Βουλή, που πρέπει να έρθει ο Καμένος στη Βουλή, την έχει αναβάλει δύο φορές. Τη μια γιατί έπρεπε να πάει του Αγίου Γεωργίου σε εκδηλώσεις, την άλλη γιατί έπρεπε να πάει στο Λονδίνο, και η τρίτη φορά τώρα που ήταν γιατί έπρεπε να πάει κάπου αλλού. Τρεις φορές αναβολή. Μου πήραν και μου ζητήσαν να την αποσύρω την ερώτηση στην επίκαιρη μου. Και τους είπα, όχι, δεν θα την αποσύρω. Ξέρετε γιατί. Γιατί ο βουλευτής της Νέα Δημοκρατίας, ο Κεφαλογιάννης, που μόλις 7 μέρες τώρα έκανε επίκαιρη ερώτηση, βγήκε στη Βουλή να τον απαντήσει ο Καμένος, αλλά όχι επί της ουσίας, να του πει ότι κι εσείς κάνετε τα ίδια. Το ποτάμι λέει, κύριε, εμένα δεν μας ενδιαφέρει αν κάνανε εκείνη τα ίδια που κάνετε κι εσείς. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Εμείς είπαμε, μην καταργείτε τις ανεξάρτητες αρχές για να έρθω εκεί που τοποθετούνταν και ο κύριος καθηγητής. Λοιπόν, εσείς πάτε να καταργήσετε τις ανεξάρτητες αρχές και βάλατε την μητέρα, την μάνα της Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο του ΕΣΟΥΡΟΥ. Τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορεί αυτό να γίνεται. Ήταν προσέξτε. Αντιπρόεδρος, το γνωρίζετε. Και, έτσι, ήταν αντιπρόεδρος. Έπρεπε να την κάνουμε και πρόεδρο. Τόσο πολύ είναι η πρώτη φορά αριστερά. Εσείς λέτε ότι το γεγονός ότι ορίστηκε ως πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έχει να κάνει με το ότι είναι μητέρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είμαστε εδώ και θα με θυμηθείτε. Το πότε θα αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΟΥΡΟΥ και αν θα παραμείνει πρόεδρος ή όχι, θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά αυτό το θέμα. Αλλά. Υπηρεσιακή πάντως είναι τώρα, έτσι. Μια κυβέρνηση αριστερά δεν υπάρχει υπηρεσιακή σε διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο είναι ενισχύ και αφού το επιμένετε, τότε θα σας πω το εξής. Ότι γι' αυτό το λόγο έχει φέρει τροπολογία πονηρά ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, όπου επέκτηνε επαόριστον την παραμονή του διοικητικού συμβουλίου. Την παραμονή ενός διοικητικού συμβουλίου παρότι έχουν παραιτηθεί μέλη του. Ενώ με βάση τα προηγούμενα δεδομένα που ίσχυαν, τα νομοθετικά δεδομένα, έπρεπε σε 3-6 μήνες, 6 μήνες, έπρεπε να γίνει αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου. Τώρα έχει καταργηθεί το εξάμεινο. Και μόλις καταργήθηκε το εξάμεινο με την τροπολογία, αμέσως ήρθε και έγινε μετά από μερικές μέρες πρόεδρος η μητέρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Άρα να μην λέμε αυτά τα πράγματα γιατί δεν πρέπει. Δεύτερον, έρχεται αυτή η κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση, να καταργεί σχεδόν τον ΑΣΕΠ. Να έρθει και να φέρει τροπολογία κατά του ΑΣΕΠ. Έρχεται αυτή η κυβέρνηση να φέρει τροπολογία κατά της διάβγειας. Πείτε μου εσείς, ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια, και εγώ και ο καθένας μας, τι πιο δημοκρατικότερο και πιο ανεξάρτητο έχει γίνει, τι πιο δημοκρατικότερο από το ΑΣΕΠ και από τη διάβγεια. Και ερχόμαστε σήμερα να τα καταργήσουμε. Είναι λογικό αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα το πελατειακό κράτος να γιγαντώνεται από αυτήν την κυβέρνηση, η οποία ήταν ο κριτής. Αλλά πώς είναι δυνατόν να μην υιοθετήσει το πελατειακό κράτος όταν
αυτή η συγκυβέρνηση ψήφισε, πρότεινε και ψήφισε για πρωθυπουργό, για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Παυλόπουλο, ο οποίος ήταν ο πατριάρχης του πελατειακού κράτους. Ήταν αυτός ο οποίος εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο έχει διορίσει το δημόσιο. Είναι δυνατόν? Αυτά δεν τα ξεχνάει ο ελληνικός λαός, ή αν τα ξεχνάει είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να τα θυμίζουμε. Να τελειώσουμε, κύριε Βαλιάνο, με ένα θέμα το οποίο θέλω να το θίξουμε στην σημερινή εκπομπή και έχει να κάνει κυρίως με μια πολιτική προσέγγιση που φαίνεται να επιχειρεί η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ρωσία. Υπήρξε το ταξίδι και η επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, θα ξαναπάει τώρα στην Πετρούπολη, συζητιούνται διάφορα, λέγονται διάφορα. Πώς βλέπετε αυτήν την προσέγγιση, αν θέλετε? Η προσέγγιση με τη Ρωσία είναι απόλυτα θεμητή και απόλυτα επιθυμητή. Πρέπει να υπάρχει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αλλά εάν η προσέγγιση με τη Ρωσία, φαίνεται υπάρχουν κάποια στελέχη εκεί μέσα, στα Υπουργεία αυτά Εξωτερικών και Αμήνης, οι οποίοι δεν θέλουν απλώς μια προσέγγιση με τη Ρωσία, ένα άνοιγμα δηλαδή της Ελλάδος προς την Ανατολή κτλ. Αυτό δεν είναι καθόλου μεμπτό, αλλά το βλέπουν ως μια εναλλακτική θέση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα. Το βλέπουν επίσης σαν ένα επιχείρημα στη διαπραγμάτευση της Ελλάδας με την Ευρώπη. Ότι προσέξτε να δείτε, αν δεν κάνετε αυτά που θέλουμε εμείς, δεν ξέρω τι είναι αυτά που θέλουν. Βασικά, αυτοί που τα λένε αυτά θέλουν η Ευρώπη να πληρώνει και εμείς να πληρώνουμε τους κυρίους 12% εδώ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, το βλέπουν λοιπόν με μια τέτοια οπτική. Έτσι, ότι εμείς, εάν δεν μας κάνετε τα χατήρια, τα οποία είναι να διατηρήσουμε εμείς αυτό το διεφθαρμένο πελατειακό κράτος, να μην αλλάξει τίποτα, να μην γίνει καμία μεταρρύθμιση, εμείς θα πάμε με τη Ρωσία. Εάν το βλέπουν έτσι, αυτή η πολιτική είναι καταστροφική. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί μέσα, και αυτό είναι το πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο κ. Χαρακίδης. Δεν είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολλοί, είναι πολλές συνιστώσεις, πολλές τάσεις. Υπάρχουν διάφορα άτομα τα οποία κυνηγάνε προσωπικές στρατηγικές. Το ότι έχει πολλές συνιστώσεις όμως δεν είναι κακό, έτσι δεν είναι? Και το ποτάμι. Ποιες είναι αυτές οι συνιστώσεις? Αν αυτές οι συνιστώσεις είναι κάποιες που λένε έξω από την Ευρώπη, αν είναι κάποιες συνιστώσεις που λένε φεύγουμε από τον ΝΑΤΟ και πάμε. Και μπλεγότανε και αυτό. Και πάμε με τη Ρωσία. Αν υπάρχουν τέτοιες συνιστώσεις, αυτό είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι τι λέει κάθε συνιστώση. Δεν μιλάμε για μια ελευθερία γνώμης. Δεν μιλάμε για μια πολυδιάστατη, ας πούμε, συζήτηση η οποία γίνεται και καταλήγει σε κάποια συμφωνία. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εκεί μέσα βλέπουν τη Ρωσία, και αυτό είναι μεγάλο λάθος και αστήριχτο εντελώς, ως εκείνον ο οποίος θα μας βοηθήσει. Η Ρωσία δεν μας έχει βοηθήσει ποτέ. Το έχει πει και στην περίπτωση της Κύπρου. Κοιτάξτε να δείτε, στην Κύπρο είπανε, εσείς είστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρείτε τα και μετά τα συζητάμε και μαζί. Ούτε πρόκειται η Ρωσία να διαταράξει τις δικές σχέσεις με τη Γερμανία και την Ευρώπη, που είναι συμφέροντα απίστευτα τα οποία διακυβεύουν για χάρη δική μας. Δηλαδή, τι φαντασίωση είναι αυτή? Η Κίνα μας θέλει να συνεργαστεί μαζί μας και καλά κάνει και πρέπει να συνεργαστούμε, επειδή η Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρώπη. Λοιπόν, εάν κάποιοι βλέπουν τη σχέση με την Κίνα και τη Ρωσία ως εναλλακτικές της Ευρώπης, αυτό είναι καταστροφικό για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, εμείς στηρίζουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Έχουμε πολλά κοινά με τη Ρωσία, πολιτιστικές παραδόσεις, ανταλλαγές, τα πάντα. Αλλά όχι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Να τελειώσουμε λοιπόν την κουβέντα μας αυτή έτσι ακριβώς όπως την ξεκίνησαμε. Με τη συμφωνία, με την διαπραγμάτευση, η οποία συνεχίζεται ακόμη και δεν ξέρω, ενδεχομένως να συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα. Μακάρι να τελειώσει και να υπάρξει μια συμφωνία έτσι ακριβώς όπως τη θέλουμε εμείς, όπως τη θέλει η ελληνική πλευρά. Κοιτάξτε, κύριε Γκέρτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είστε αισιόδοξος καταρχήν. Θα σας πω. Δεν υπάρχει Έλληνας και δι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που να μην θέλει να τελειώσει αυτή η διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό όποιος πιστεύει το αντίθετο, τότε δεν νομίζω ότι είναι εντός πραγματικότητας. Όλοι μας θέλουν να τελειώσει. Θέλουμε να τελειώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό το οποίο θέλουμε και επιζητούμε εμείς είναι αυτή η συμφωνία που τελικά πιθανότατα να τους έχουμε πείσει να συμπεριλάβει μέσα και μεταρρυθμίσεις, να μπουν και να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις για τα μέτρα, έτσι κι αλλιώς από την πρώτη μέρα θα μπουν σε εφαρμογή. Να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις. Γιατί μέχρι σήμερα αυτό που βλέπουμε και από τους Ευρωπαίους εταίρους και κρίνουμε εμείς και κατακρίνουμε τη στάση τους, είναι ότι το ενδιαφέρον το μεγαλύτερο εστιάζεται στα οικονομικά μέτρα τα οποία παίρνονται και τα 5 χρόνια αυτά, και δεν τους ενδιαφέρει από εκεί και πέρα
αν οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν ή όχι. Γιατί? Γιατί θα ξαναπάρουν άλλα μέτρα και ούτω καθεξής, μόνο που έτσι φτωχοποιείται η ελληνική κοινωνία, έτσι αυξάνονται οι φτωχοί στην Ελλάδα, έτσι διαιωνίζεται η λιτότητα και φεύγει ο κόσμος από την Ελλάδα. Εμείς αυτό που λέμε είναι βάλτε σκληρές μεταρρυθμίσεις, να αλλάξουμε το κράτος και τη χώρα, να πάμε τη χώρα μας 20-30 χρόνια μπροστά. Δεν είναι δυνατόν σήμερα που, όπως είπα πριν, έχουμε 34 υπουργούς σε αυτήν την κυβέρνηση, ενώ η προηγούμενη είχε 24. Και από τους 34 υπουργούς να ασχολούνται οι 2 ή οι 3 με τη διαπραγμάτευση και να μην υπάρχει κανείς πουθενά. Να μην βλέπουν να λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Μα οι υπόλοιποι υπουργοί είναι για να προετοιμάσουν να φέρουν μεταρρυθμίσεις, να αλλάξει αυτό το κράτος, να γίνει σύγχρονο, να ξεφύγουμε από το πελατειακό κράτος, να φύγουμε από αυτό το κράτος το οποίο έχει μείνει ακόμη την εποχή του Οθωμανισμού στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες, να βάλουμε τον κόσμο να σκέφτεται πιο συνειδητά, πιο πατριωτικά. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται η κυβέρνηση να μας λέει για πατριωτικό καθήκον και εμείς το ποτάμι που σύσσωμο ή καταθέσει ερώτηση στον Πρωθυπουργό και στην Πρόεδρο της Βουλής, να μην ανταποκρίνεται στο ερώτημά μας που λέμε: κύριοι, αν θέλετε πατριωτικό καθήκον για τη χώρα, το πρώτο που πρέπει να κάνετε, πρώτα οι υπουργοί της κυβέρνησης να δείξουν το πατριωτικό καθήκον τους και να φέρουν τα χρήματα που έχουν βγάλει στο εξωτερικό στη χώρα μέσα. Και δεν μιλώ για το τελευταίο κρούσμα. Και λέτε για τον κύριο Μάρδα. Όχι, δεν λέω ίσα-ίσα. Γιατί ο ίδιος απάντησε. Όχι, δεν λέω για τον κύριο Μάρδα. Ο άνθρωπος και αν είναι έβγαλε 40 χιλιάρικα. Εγώ μιλώ για αυτούς που έχουν τα εκατομμύρια της κυβέρνησης. Αυτά που βγήκαν τα νούμερα. Να μας δώσει τη λίστα ποιοι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου στο σύνολο, έναν-έναν, ο Χαρακίδης, ο Χίοψη, οποιοδήποτε, έχει λεφτά στο εξωτερικό. Να μας το δώσει και να δούμε το πατριωτικό καθήκον και όλων αυτών των πατριωτών που είναι μέσα στην ελληνική Αυτό βουλή. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όποιος έχει λεφτά στο εξωτερικό είναι και δεν είναι πατριώτης, έτσι δεν είναι. Δεν με καταλάβατε. Σας κατάλαβα εγώ, απλώς θα το ξεκαθαρίσουμε. Όποιος μιλάει για πατριωτικό καθήκον, σήμερα το πρόβλημα της Ελλάδος, σήμερα, το πρόβλημα της Ελλάδος, ξέρετε ποιο είναι? Ότι φύγαν τα λεφτά από τις τράπεζες, σταμάτησε να λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και δεν κινείται η αγορά. Σήμερα. Αν θέλετε να το επικεντρώσουμε σε ένα πράγμα. Και φυσικά είναι η ανθρωπιστική κρίση πρωτεύουσα. Η πρώτη, έτσι. Αλλά σήμερα το πρόβλημα για να αλλάξει και το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης προς το καλύτερο είναι δεν λειτουργεί η αγορά. Και η αγορά δεν λειτουργεί, δεν υπάρχουν λεφτά στις τράπεζες πλέον. Άρα ο πρώτος που θα πρέπει να δείξει το πατριωτικό καθήκον προς αυτήν την κατεύθυνση, σε αυτό το ζήτημα, είναι οι κυβερνώντες και οι Έλληνες βουλευτές. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό θέλω να πω και αυτό λέω. Κύριε Βαγγέλο, μια τελευταία φράση από εσάς. Ναι, απλώς υπάρχουν διάφορες δυσλειτουργίες και οργανωτικές στην κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και ορισμένες τακτικές τους επιλογές, που είναι κακές και ελπίζουμε να σταματήσουμε. Αυτή η κομματικότητα στη στελέχωση του κράτους. Επίσης, έχει ακουστεί και ένας διχαστικός λόγος. Όποιος δεν διαφωνεί μαζί μας είναι πράκτορας, είναι εχθρός κτλ. Αυτά ελπίζω να σταματήσουν. Αυτά είναι τα οποία έχουν απαξιώσει την ελληνική πολιτική ή τον ελληνικό δημόσιο λόγο. Μια συμφωνία θα έρθει, ελπίζουμε, η οποία θα αποκαταστήσει τη σχέση μας με την Ευρώπη, θα αποκαταστήσει τη λειτουργία την εσωτερική της οικονομίας. Ελπίζουμε να μην ρίξει τα βάρη στους φτωχούς και τους αδύναμους και εμείς θα το στηρίξουμε. Και τότε θα είναι μια νέα σελίδα στην οποία εμείς το πιστεύουμε ακράδαντα, με τα στελέχη μας, με τους οπαδούς μας θα παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η έννοια της πολιτικής. Η ιδέα της πολιτικής στην οποία φέρει το ποτάμι είναι η ιδέα του μέλλοντος. Κύριε Βαγγέλο, κύριε Χαρακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θέλω να πω κλείνοντας, μόνο ένα λεπτό θα μου δώσετε. Μία επισήμαση, αν θέλετε, μία διευκρίνηση. Γίνεται μία προσπάθεια την τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο δεκαήμερο από τη συγκυβέρνηση να βάλει σε ένα κάδρο το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι ως τα τρία κόμματα τα οποία παίρνουν το μέρος των δανειστών ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια κοινή πορεία ή το πάνε ακόμη παραπέρα, ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας, ότι τα τρία κόμματα αυτά θα συμπράξουν προκειμένου στις επόμενες εκλογές να κατέλθουν μαζί ως φιλοευρωπαϊκά και το καθεξής στις εκλογές. Θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια κίνηση. Ότι το ποτάμι δεν συμμετέχει σε καμία τέτοια κίνηση και δεν έχει γίνει καμία τέτοια συνάντηση με αυτήν την προοπτική. Το ποτάμι δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν είναι με τα δύο μνημονιακά κόμματα τα οποία φτάσανε τον τόπο σε αυτό το σημείο που το φτάσανε. Δεν είναι με τα αντιμνημονιακά τα οποία πρεσβεύανε το αντιμνημόνιο και σήμερα πηγαίνουν πάλι σε μνημονιακές τακτικές.
Το ποτάμι είναι ένα μεταμνημονιακό κόμμα, το οποίο μιλάει πάντα για τη μεταμνημόνιο εποχή, μιλάει το πώς πρέπει να είναι η χώρα, πώς θα εξυγχρονιστεί η χώρα και τίποτα παραπάνω. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε με όλα αυτά τα κόμματα. Εμείς μιλάμε με όρους μέλλοντος και όλοι οι προηγούμενοι, η συγκυβέρνηση, η σημερινή και οι προηγούμενοι, μιλούν με όρους παρελθόντος. Εμείς γι' αυτό είπαμε εκλογές και το ποτάμι είναι αυτόνομο και μόνο του στις επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τον κύριο Βαλιάρο. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Χαίρετε.